Στο σημερινό Βίνδεον, κυρίες και κύριοι, τι θα λέγατε αν σας έριχνα ένα πληκτρολόγιο από το διάστημα? Και όμως το Apex 5 πληκτρολόγιο της SteelSeries κάνει πράγματα παντελώς και εντελώς διαστημικά. Ελάτε να το δούμε μαζί παρέα σε αυτό το review. Πάμε, Titan! Πάμε, Titan! Καλημέρα ή καλησπέρα, καλή μου παιδες, είμαι ο Ηλίας, ο Randgr Gamer. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε πάντα καλά. Και σήμερα σας κάνω άλλο ένα unboxing, παύλα review από την αγαπητή μας την SteelSeries, η οποία η αγαπητή μας η SteelSeries, μετά από το ποντίκι με τις τρούπες που σας έδειξα την προηγούμενη τη φορά, αυτή τη φορά μου έστειλε ένα εκπληκτικό, φανταστικό πληκτρολόγιο. Στα αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πληκτρολόγιο στη ζωή μου ποτέ. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, θα ήθελα σας παρακαλώ πρώτον να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για όλα μου τα βίντεο και τα stream. Δεύτερον, να κάνετε ένα like. Και τρίτον και σημαντικότερον, δείτε αυτό το βίντεο ως το τέλος του. Βοηθήστε να νικήσουμε τον καταραμένο αλγόριθμο του YouTube. Λοιπόν, αυτό το πληκτρολόγιο είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Ονομάζεται Apex 5 και είναι από την e-sport σειρά της εταιρείας. Και παίζει επίσης να είναι και το καλύτερο πληκτρολόγιο της SteelSeries αυτή τη στιγμή. Το πληκτρολόγιο είναι ένα υβριδικό μηχανικό πληκτρολόγιο, το οποίο σημαίνει πως οι μηχανικοί διακόπτες τους οποίους έχει είναι ο λίγο πιο ραφιναρισμένοι, ας πούμε, σε σύγκριση με τους μηχανικούς διακόπτες τους οποίους βλέπετε σε άλλα πληκτρολόγια του ανταγωνισμού. Είναι μια διαφορά την οποία κυρίως την νιώθετε και την ακούτε. Όμως, εάν είναι να σας περιγράψω την αίσθηση, θα σας έλεγα ότι ναι, μεν έχουμε να κάνουμε με μηχανικούς διακόπτες, αλλά το πάτημά τους δεν είναι τόσο έντονο σε σύγκριση με άλλα πληκτρολόγια του ανταγωνισμού. Στη συνέχεια αυτού του review θα σας βάλω να ακούσετε το πάτημα των πλήκτρων για να καταλάβετε κι εσείς το τι ακριβώς εννοώ. Συνεχίζοντας λοιπόν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, να πούμε ότι το πληκτρολόγιο ότι είναι σηματό με όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες που είναι εκεί έξω. Δηλαδή PC, PS4, PS5, Xbox, ακόμα και Apple Macintosh. Οπότε όπου και να το συνδέσετε δεν πρόκειται πουθενά να αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας. Feature ιδανικό για όσους από εσάς θέλετε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο σε κάποια κονσόλα. Να πούμε ότι το πληκτρολόγιο έχει εγγύηση για 20 εκατομμύρια κλικς πατήματα τα οποία θα κάνετε, τα οποία νομίζω ότι είναι άκρος αρκετά. Έχει 5 προγραμματιζόμενα προφίλ, έχει επίσης 32-bit ενσωματωμένο ARM επεξεργαστή, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε το RGB του αναπλήκτρο και επίσης έχει απάνω του μία μικρή οθόνη OLED. Γι' αυτό το λέω το πληκτρολόγιο και διαστημικό, για το οποίο όμως θα σας συζητήσω λίγο πιο μετά. Λοιπόν, ανοίγοντας τη συσκευασία του πληκτρολογίου, βλέπουμε μέσα, εκτός από το ίδιο το πληκτρολόγιο φυσικά, και μία βάση για να ξεκουράσετε τους καρπούς σας, η οποία, άκουσον, έχει από κάτω μαγνήτες. Απλώς την παίρνετε τη βάση, την ακουμπάτε απάνω στο πληκτρολόγιο, αυτή συνδέεται μαγνητικά και τελειώσει το θέμα. Και μια που μιλήσαμε και για μαγνήτες, ας μιλήσουμε και για την κατασκευή του πληκτρολογίου. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερα βαριά κατασκευή, η οποία ζυγίζει κάπου στο 1 κιλό, και αυτό γιατί το σασί του πληκτρολογίου είναι φτιαγμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, εξού και οι μαγνήτες που κολλάνε απάνω. Ολόκληρο το πάνω μέρος του πληκτρολογίου είναι φτιαγμένο από ματ αλουμίνιο, μαύρου χρώματος, και μόνο στο από κάτω μέρος του έχουμε ένα υψηλής ποιότητας χοντρό πλαστικό. Έτσι λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερα βαριά, στιβαρή κατασκευή, η οποία δεν θα μετακινείται εύκολα στο γραφείο σας, ακόμα και αν το κοπανίσετε. Και μιλώντας για το από κάτω μέρος του πληκτρολογίου, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι εκτός του ότι έχει ένα κανάλι για να κάνετε ένα τυχόν σημάσιμα του καλωδίου του, όχι μόνο έχει από κάτω μικρές βάσεις pads από καουτσούκ για να είναι ακόμα πιο σταθερό στο γραφείο σας απάνω και να μην φεύγει, όμως ακόμα και τα πτυσσόμενα πάνω τα οποία έχει, τα οποία κουμπώνεται και ξεκουμπώνεται, εάν τα κλείσετε έχουν και αυτά επίσης απάνω επένδυση από καουτσούκ. Οπότε, όπως είπα και πριν, το πληκτρολόγιο δεν κουνιέται με τίποτα πάνω από το γραφείο σας. Γενικά πάντως, έχουμε να κάνουμε με μια πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Και νομίζω ότι θα το καταλάβετε κι εσείς με το που πιάσετε το πληκτρολόγιο στα χέρια σας. Σε καμία περίπτωση δεν νιώθετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια φτηνή κατασκευή εδώ πέρα. Τώρα, η διάταξη των πλήκτρων του πληκτρολογίου δεν
είναι κάτι φυσικά το οποίο δεν έχετε ξαναδεί. Ωστόσο, εάν κοιτάξετε στο πάνω δεξιά μέρος του πληκτρολογίου, εκεί θα δείτε τα πραγματάκια τα οποία το κάνουν για μένα διαστημικό, όπως έλεγα πριν. Το πρώτο είναι ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο ποτενσιόμετρο για τον ήχο. Πράγμα πάρα πολύ χρήσιμο όταν κάνεις stream και θες να φτιάξεις τον ήχο σου τέλος πάντων και θες απλά να το κάνεις από το ποτενσιόμετρο και όχι να πηγαίνεις και να αλλάζεις μενού και να κατεβάζεις τον ήχο από εκεί πέρα. Όμως η πιο σημαντική λειτουργία του ποτενσιόμετρου έχει να κάνει με την μικρή OLED οθόνη η οποία είναι από δίπλα. Okay, βρε Ηλία, και τι κάνει αυτή η μικρή οθονίτσα, θα μου πείτε εσείς. Πάρα πολύ απλά, όταν πατήσετε το κουμπί το οποίο είναι κάτω από το ποτενσιόμετρο, μέσω αυτής της οθονίτσας αποκτάτε πρόσβαση σε ένα πλήρες μενού από το οποίο κάνοντας την περιήγηση με το ποτενσιόμετρο που σας έλεγα πριν, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την κάθε πτυχή του πληκτρολογίου σας. Είτε μιλάμε για τα διαφορετικά προφίλ, είτε μιλάμε για το RGB, είτε μιλάμε για άλλες λειτουργίες του συστήματός σας. Μέσα από αυτή την οθονίτσα έχετε τη δυνατότητα να χειρίζεστε σχεδόν τα πάντα. Και η περιήγηση στην οθονίτσα αυτή και τις λειτουργίες της γίνεται μέσω του ποτενσιόμετρου. Είναι κάτι το οποίο, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί σε πληκτρολόγιο και πρέπει να σας πω ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι νομίζω από τη δικιά μου την εμπειρία σαν streamer ότι είναι ιδιαίτερα βολικό να μπορείς να αλλάζεις πράγματα κατά τη διάρκεια ενός stream χωρίς να χρειάζεται να βγαίνεις από οθόνες και να πηγαίνεις σε άλλα μενού κουλουπού. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό το feature ότι θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο αυτούς οι οποίοι θα συνδέσουν το πληκτρολόγιο σε μια κονσόλα, ας πούμε. Φυσικά όμως εννοείται ότι εάν θέλετε να πειράξετε σε βάθος όλες τις λειτουργίες του πληκτρολογίου και το τι κάνει, μέσω του ειδικού software της SteelSeries που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο μου το review, φυσικά έχετε τη δυνατότητα να παραμετροποιήσετε σχεδόν τα πάντα από τις λειτουργίες του κάθε πλήκτρου και τα διαφορετικά προφίλ, το τι λογότυπο θέλετε να εμφανίζετε στην οθονίτσα του πληκτρολογίου απάνω και φυσικά πλήρης παραμετροποίηση στο RGB του πληκτρολογίου. Και μια που μιλάμε και για RGB, πρέπει παιδιά να πούμε ότι το πληκτρολόγιο ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε αυτό το τομέα, προσφέρει έναν πάρα πολύ καλό φωτισμό, χωρίς όμως να καβώνει και τα μάτια σας, και από ό,τι βλέπετε και εσείς, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, όσον αφορά για τους μηχανικούς διακόπτες του πληκτρολογίου και η διαφορά τους με τα υπόλοιπα τα μηχανικά, τα πληκτρολόγια που κυκλοφορούν εκεί έξω. Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρετε πιο πολύ από εσάς ότι άμα έχετε να κάνετε με ένα αμυγός μηχανικό πληκτρολόγιο, τότε το κλικ το οποίο ακούτε είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή, νιώθετε και ακούτε ένα πάρα πολύ έντονο μηχανικό πάτημα. Σε αυτό το πληκτρολόγιο όμως, τόσο η αίσθηση του πατήματος όσο και ο ήχος ο οποίος ακούτε δεν είναι τόσο πολύ έντονος. Κάτι το οποίο πρέπει να σας πω ότι το προτιμώ, διότι έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πληκτρολόγια στη ζωή μου μέσα από το κανάλι και δεν μου πολύ αρέσει όταν ο μηχανικός διακόπτης είναι πάρα πολύ έντονος. Όταν το πάτημα το οποίο κάνει σου παίρνει μετά από λίγη ώρα τα αυτιά μετά από το πολύ έντονο το κλικ κλικ κλικ. Εδώ όμως, αντιθέτως, ο μηχανικός διακόπτης έχει και πιο απαλό πάτημα και είναι και πολύ πιο απαλός και στο άκουσμα. Και νομίζω ότι την καταλαβαίνετε την διαφορά, έτσι. Έχουμε δηλαδή 100% την αμεσότητα ενός μηχανικού πληκτρολογίου, αλλά σε πιο χαμηλούς τόνους. Αυτή είναι η διαφορά του πληκτρολογίου αυτού σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Κάτι το οποίο για τα δικά μου μέτρα και σταθμά δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και πάλι όμως, όπως σας είπα και πριν, έχουμε να κάνουμε με ένα πληκτρολόγιο το οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και όχι μόνο δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα αντίστοιχα τα πληκτρολόγια του ανταγωνισμού, αλλά επίσης προσφέρει και πάρα πολλά ωραία features. Ειδικά αυτό το πράγμα με την οθονίτσα, στα αλήθεια είναι όλα τα λεφτά. Εμένα μου άρεσε απλά, σκεφτείτε ότι μ' αρέσει να κάθομαι και να παίζω με την οθονίτσα και να κάθομαι και να αλλάζω διάφορα features από εκεί πέρα. Συν του ότι ρε παιδιά, δεν θυμάμαι να είχα δοκιμάσει ποτέ μου και πληκτρολόγιο το οποίο έχει και οθονίτσα πάνω. Πρέπει αυτή να είναι η πρώτη μου φορά με τέτοιο πληκτρολόγιο του είδους. Δεν το συζητάμε ότι αυτό το πληκτρολόγιο ότι θα είναι ένα κόσμημα απάνω στο PC setup σας, έτσι. Ειδικά με τον RGB το φωτισμό τον οποίο έχει, είναι πάρα πολύ όμορφο, παιδες. Τώρα, όσον αφορά για την τιμή του, ψάξτε, νομίζω ότι θα τη βρείτε αρκετά ικανοποιητική για αυτά τα οποία προσφέρει και ειδικά εάν μιλάμε για ένα πληκτρολόγιο με τόσο καλή ποιότητα κατασκευής, νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του.
Αυτό λοιπόν ήταν το Apex 5, παιδιά, της Steel Series. Πώς σας φάνηκε, παιδιά, το πληκτρολόγιο αυτό, πείτε μου στα comments από κάτω. Επίσης, πείτε μου τι είδους διακόπτες θέλετε συνήθως να έχει το πληκτρολόγιο σας απάνω. Θέλετε να έχει απάνω μηχανικούς διακόπτες, θέλετε μεμβρανικούς διακόπτες, τι σας ικανοποιεί καλύτερα εσάς. Γράψτε μου στα comments από κάτω να κάνουμε μία συζήτηση. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω το τι θα μου πείτε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπητή της Dimidia που μου έστειλε το πληκτρολόγιο αυτό για τις ανάγκες του review. Μουά και μουά και μουά, thank you. Και εμείς, όπως πάντα, παιδες μου, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή stream. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς και να προσέχετε. Και μέχρι την επόμενη τη φορά... Πάμε,